Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ήμουν muted, Γιώργο. Δεν κάνουν μόνο κάποιοι άλλοι τα λάθη, κάνουμε και εμείς. Ωραία, καλησπέρα σας ξανά. 100 καλησπέρες σε όλους. Λοιπόν, θα κάνεις την εισαγωγή, δεν την κάνω εγώ. Θα κάνω την εισαγωγή κάνοντας σου δύο ερωτήσεις. Okay. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι... Το budget νομίζω... που έχουμε ρε μαλάκα, έχουμε και transition screens. Όχι, okay, ναι, παρακαλώ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε για το matchup. Κουράζει πλέον. Έχουμε γύρω στα 80 βίντεο που έχουμε μιλήσει για το matchup. Έχουμε αναφέρει αυτό το matchup. Ωραία, να σου κάνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι... Τι περιμένεις να δεις? Ωραία. Περιμένω να δω πάρα πολλά μάπα hunts από τον project μετά από blocked Mistfinder του Αστέρι. Είτε είναι BDC είτε είναι σκέτα. Και περιμένω να δω Block Confirm CRC από τον project. Αυτά σίγουρα. Μόνο το έπεσε στην παγίδα. Ξέρω ότι έπρεπε να ήμουν λίγο πιο συγκεκριμένος. Λοιπόν, okay, sure. Η δεύτερη ερώτηση μου θα είναι για να απαντήσεις καλύτερα στην πρώτη είναι: τι πιστεύεις ότι θα δεις? Guild Gear. Οκ. Πήγε λίγο ανάποδα από αυτό που περίμενα. Περίμενα να περιμένεις να δεις Guild Gear και να πιστεύεις ότι δεν θα δεις Guild Gear και θα δεις όλα τα υπόλοιπα που είπες πριν. Anyway. Είμαι χαρούμενος που για ακόμα μια φορά σε νίκησα! Να κάνουμε. Είσαι κάποιοι πάντα χάνουν, κάποιοι πάντα κερδίζουν. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουν τα παιδιά. Να ξεκινήσουν τα παιδιά. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Κάτσε να τους γράψω εδώ. Πάμε μαζί. Πώς έχουν κάτσει. Α, έχουν κάτσει σωστά. Είναι project Αστέρις, ναι. Ωραία. Και μουσική Dizzy. Τζαπάν, βλέπουμε σωστή πίστα. Οκ, ωραία. Να, πήρε το level. Δεν συμφέρει το trade αυτό το... Δυστυχώς, αλλά δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Ναι, είναι κάτι το οποίο έγινε after the fact, οπότε ναι. Δεν έκανε εδώ πέρα ο... Ωραίος ο Αστέρις, έκανε hit confirm, ωραίος. Έκανε hit confirm σε σκυφτό κιόλας, δηλαδή ήταν, είχε και το extension. Το 5K εδώ πέρα που έχουμε πει 100 φορές είναι... Pile Buncher, δεν πειράζει, άστο να το δώσει. Ακριβώς, άστο να το δώσει και πήγε πάλι ο Αστέρις να μαντέψει με coin εκεί, αλλά πήρε το combo, πήρε και το level 2. Μπορεί να φύγει από εκεί πέρα ο Νάσος και έπρεπε να έχει φύγει ο Νάσος. Πρέπει να κάνει backdash jump airdash. Το έφαγε σκυφτός. Adjust. Έλα. Όχι αυτό σε καμιά περίπτωση. Πήγε να χτυπήσει το κάτω S του Αστέρι με το τόσο risk. Λογικά το πρώτο round πάει στον Αστέρι. Ναι. Ναι, πήγε να χτυπήσει το κάτω S, αλλά από τη στιγμή που άμα ο Τζόνι έχουμε κάνει dash, περνάει θεωρώ πάνω. Σωστά. Δεν έχει σημασία. Περνάει όμως πάνω. Περνάει. Περνάει από πάνω. Περνάει. Έχει full punish. Αλλά ήταν το range το οποίο θα πάταγε κάτω έσω ο Αστέρις. Ωραίο εδώ πέρα το bait από τον Άσο. Δεν υπήρξε δυστυχώς. Coin dash και ήταν combo. Ωραίο το reset με το dash. Πήγε πάλι να του κάνει δεύτερο reset στη γωνία για να πάρει κι άλλο combo. Εδώ του κάνει left right mix up. Ωραίο. Unseeable, unreactable θα έλεγα. Nice. Ωραίο confirm. Πάλι για reset πήγε, θέλει να το σκοτώσει. Ήθελε Mistfinder chip. Συγγνώμη, SvyWRC. Ναι. Πέρα. Ωραία εδώ πέρα, θα το κάνει, θα πάρει burst όμως. Πάλι για reset πάει. Αυτό είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο κόμπο. Για αυτό το οποίο πάει ο Νάσος. Ο Πιζιατζάς, δυστυχώς. Και είναι δύσκολα τα πράγματα. Ωραία, έχει ακόμα ένα coin μόνο. Εντάξει, τα χάσω όλα. Έχει μπάρα ο Νάσος. Έχει μπάρα ο Νάσος. Ελπίζω να μην χαλάσει σε κάτι που είναι σύντομο στο μπλοκ. Ωραίος. Έκανε το! Εδώ πέρα ο Νάσος ήταν φοβήθηκε και δεν έκανε. Ναι, δεν ήταν confident, οπότε λέει ας μη φάω και τώρα. Ναι. Να. Ωραίο read από τον Αστέρι. Πολύ ωραίο read και 1-0. 1-0 για τον Αστέρι. Σχετικά. Χωρίς σκόπο, ας πούμε. Εντάξει, ήταν. It was something. Αντιέρ, λες και δεν πιάνει. Ναι. Διάβαζα στο Dust Loop, επειδή έψαχνα να βρω τις εικόνες για το Splasking και έλεγε στον Τζόνι. Για το πι, ότι δεν είναι καλό αντιέρ, είναι situational και κάτι τέτοια. Όλα situational είναι αν θέλουμε να τα κάνουμε. Δεν έχει λέει την ατροπή του XP, οπότε δεν είναι τόσο καλό αντιέρ, αλλά δεν έχει τόσο proration του XP.
αλλά νικάει, αλλά νικάει το jump heavy slash του Sol. Όλα τα jump. Ο Νόπερα Νάσος έχει μπει πάρα πάρα πολύ καλά. Α, ωραίο το bait από τον Αστέρι, πάρα πολύ ωραίο. Και πήρε και knockdown, πάρα πολύ καλός ο Αστέρις. Ωραίο το safe jump. Ο Νάσος δεν ξέρω τι, μάλλον αλφα counter, δεν κρατήσει ότι ακριβώς. Α, δεν ήξερα ότι εκεί, ήταν στο tip και δεν, βρήκε, δεν τον βρήκε τον player. Τώρα το εξή ίσως... Ναι. Φύγει από εκεί, μπράβο, πάρα πολύ ωραίος ο, ο project. Ελέγχει εδώ Αστέρις, βλέπουμε τη, τη γωνία, το πρέπει να τον κρατήσει μέσα. Πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ καλό το spacing του. Αχ, δεν το πίστεψε, δεν το πίστεψε ότι τον έβρισε, γι' αυτό δεν χάλασε την μπάρα. Ωραίο το jump out, πάρα πολύ ωραίο. Μη στο final γιατί είναι πάρα πολύ καλό του. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στο. Μπράβο το crosswise. Παίρνει και τον knockdown. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο το. Τον μιξάρει κιόλα και. Περιμένει για τον burst που δεν είχε. Κόλλησε. Ναι. Κόλλησε λίγο. Αλλά εντάξει, ήταν. Απλό jump και προλαβαίνει μετά από week 2. Πολύ ωραίο το knockdown, πάρα πολύ καλό. Έχει burst εδώ βρίσκα ο Νάσος. Θα το χαλάσει όλο το ξέρουμε. Όχι. Όχι και δεν θα το χρησιμοποιήσει. Είναι ωραίο, συγκαλό. Ωραίος, πάρα πολύ καλός, είδες. Τρομερό, ναι, τρομερό ρίτε για το project. Ήταν πολύ μάπα. Καλό. Γιατί ο Αστέρις κάνει dash, άρα μάπα είναι ρίτε, θα δει κάποιο. Level 3 πλέον. Είναι level 3. Ωωωωω, sexy. Θα φάει NTR, λέγει. Ωραία, δεν έφαγε. Μπήκε εδώ πέρα μέσα όμως ο Τζόνι και δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Εδώ ναι, πάει να κάνει NTR punch, λογικά. Θα χρεωθεί πάλι καλά, ήταν κοντά στο να χρεωθεί. Αυτό που λέμε εδώ πέρα ότι ο Τζόνι δυστυχώς. Wow, πολύ ωραίο κόμμα από τον Αστέρι. Πάρα πολύ καλός. Φαίνεται ότι το. Ωραίος! Okay. Όχι. Δεν ήθελα να βάλει τώρα, όμως. Ξέρετε το Wii Funnies. Ωραίος. Reset ήθελε να κάνει, δεν κατάλαβα. Αλλά θα πάρει τώρα το damage του. High low. Ωραίος. Δεν είναι ο Slayer του Action Core. Σκότωσε τον! Μπαμ. Ωραίος. 1-1. Black Beat. Πονάει πιο πολύ κιόλας το Black Beat. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ένα-ένα και δύο clean rounds, straight rounds και από τους δύο. Και από τους δύο. Φαίνεται ότι τα παιδιά είναι πιο έτοιμα, έχει τρεινάρει και ο project και ο Αστέρις. Ναι, βλέπουμε μεγάλη βελτίωση από το προηγούμενο match και από τους δύο. Βλέπουμε σίγουρα τουλάχιστον ένα παιδάκι μου, ξέρεις, αυτά τα μικρά πράγματα μεταξύ τους να τα κάνουν, ναι. Ωραίο το yard από τον project να μείνει σε απόσταση. Δυστυχώς αυτό το map χάνεις δεν του δίνει και κάτι ρε γάμο. Βλέπουμε πρώτα ότι προσπαθεί όλο ένα και λιγότερα dash μπροστά για να πιάσει την αβή και το αυτό. Ωραίο BDC μάπα, μπας και περάσει μέσα το Μίτσο, αλλά ο Μίτσος... Level 2 τώρα και μπορείς να έχει κόμπο εκεί, δεν το κατάφερε το trade. Θα πάρει εδώ το κόμπο, γιατί... Έπαιξε στο ταφούτς του και έκανε SVI. Ακριβώς. YORC. Θα πάρει εδώ το knockdown όμως. Α, ωραίο, πολύ ωραίο από τον Αστέρι. Θα δούμε τι επιλογή θα κάνει στην άμυνα. Θα κάνει super. Εντάξει, για λίγο δεν έπιασε. Είναι γνωστό ότι αυτό πιάνει στον Τζόνι. Για λίγο πολύ δεν έπιασε. Ναι, ναι. Ωραίο. Και ωραίο κόμμα από τον Αστέρι. Δεν ωραίο, ωραίο. Και... Πώς το λένε αυτό, ξέρω, adjustment. Συγγνώμη. Έπρεπε να κάνει τα level 1. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έκανε level 1 κόμμα που ξέρω εγώ. Έκανε. Έπρεπε να βάλει και κάτω heavy slash. Συγγνώμη, και jump heavy slash. Όπως πολύ σωστά λέει ο Τζέι, that was cool. Ναι. Α, περίμενε και λίγο το μεταξύ και δεν το είδε και έκανε το under pressure, το it's too late. Το it's too late, ναι, το follow up, το under pressure. Καλό knockdown δεν πήρε, δεν πειράζει. Κάποιοι ξέρουν πάμε τώρα. Να σετάρουν το quick punish. Λαβή, thick throw. Πολύ καλό το thick throw. Περίμενε reset. Το burst μάλλον και δεν ναι, το έκανε. Ναι, ναι, burst bait σίγουρα. Fuzzy jump. Α, ωραίο το χρεώμα γιατί είναι just και δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Πήγε να το κάνει jump λαβή, αλλά δεν το κατάφερε. Α, δεν νομίζω ότι θα κάνει delete το health bar τώρα, δεν μάλλον. Αξίζει. Όχι, δεν το έκανε. Ναι. Ωραίο link. Όχι, τι είναι, αυτό δεν πιάνει και από ό,τι ξέρω. Έλα, Justin. Ωραίος. Θα κάνει. Ωραίο. Α, μπαιτάρε. Ωραία, με το wires ήθελε να μπαιτάρει το alpha counter. Ή το blitz. Project. Μπήκε και το blitz, και το blitz. Μπήκε μέσα, ωραίος. Λαβή, έπρεπε να πάει για λαβή. Α. Δυστυχώς αυτό του Τζόνι ότι γουιφάρει ένα κουμπί μπορεί να κάνει και το άλλο. Πολύ ωραίο. Δεν έχει burst. Δεν έχει burst. Έπρεπε να το κάνει μόνο και μόνο για το ROA. Ωραίο conversion. Πολύ ωραίο conversion. Πολύ καλό μέσα στα παιδιά. Βλέπουμε παίρνει ένα δευτερόλεπτο. Αυτό χρειάζεται το project. Σκέφτεται λίγο πριν πατήσει rematch. Δεν το πατάει έτσι άντα. Γιόλο. Ναι, γιατί μάλλον αυτό το burst το. Σκέφτεται ότι μάλλον έπρεπε να το δώσει και ό,τι γινόταν να γίνει. Αν τσέξα. Βέβαια, Τζόνι δεν έχει πολλά να κάνει. Ή μάλλον τα Z, anti-air το
Mistfinder, δεν είναι level 3. Θα αρχιζόμουν ότι αυτό δεν θα το έπαιρνε, αλλά το πήρε το level 3 εκεί. Δυστυχώς το πήρε το level 3. Δυστυχώς. Ωραίο link. Slayer, δε... ναι, αλλά... δεν έχει κάτι από εκεί, είναι δυστυχώς πάμε neutral πάλι. Δε, δυστυχώς αυτό το πράγμα με την μπάρα είδες που το χρησιμοποιήσω ο Αστέρης έκανε 6 heavy slash YRC, συγγνώμη, Red Arts. Ωραίο air throw. Ωραία, ωραία. Ωραίο το bite. Ήθελα να πάει το knockdown. Ναι, ήθελα να πάει το knockdown, δεν του βγήκε το kick. Δεν του βγήκε. Όχι, πάλι καλά. Γιατί προλαβαίνει να κάνει combo. Ωραίο mass από εκεί, φάζει mass από το project. Έχει μπάρα, αλλά ο άλλος έχει 5k. Πήγε ας 6 πράγματα ο Αστέρης. Κάνε, αχ, έπρεπε να κάτσει να κάνει αλφα counter. Έχει την μπάρα εδώ πέρα project για ένα mapa hands. Και τώρα Αστέρης δεν έχει μπάρα, πέθανε όμως. Πάτσε. Πέρα, όχι, όχι. Εδώ έπαιχαλά στην μπάρα του για να πάρει το round. Δεν τη χάλασε. Όχι, ναι, ρε γαμό, τουλάχιστον πήρε το best. Είναι... ωραίο, εντάξει, έκανε FD, πάρα πολύ ωραίος. Mapa hands, RC. Πάει μπάρα. Ωραίο, μπέιταρε το σβάι. Ωραία, ξανά το FD. Όχι, γιατί δεν πέρασε από πάνω. Έκανε ιδάδ, γι' αυτό έπρεπε να κάνει. Να περιμένει λιγάκι. Ναι, δεν χρειάζεσαι η άδικη, χρειάζεσαι jumps έρντας. Απλά jump έρντας. Είναι δύσκολο να καταλάβεις τη διαφορά των δύο. Πρέπει να είσαι actually καλός GG player, για να την ξέρεις. Εμπειρικά μιλώντας, γιατί actually εγώ είμαι καλός GG player και εσύ. εδώ πέρα, ναι, δεν μπορείς να κάνεις σε κάτι δυστυχώ. Γιατί θα πάει για να πετάρει το best για απλό τέτοιο. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Παίρνει το knockdown. Ωραίο το save jump. Α, ωραίο και το delay όμως. Ωραίο και το delay αλφα counter. Γλίτωσε. Δεν πατάμε εκεί πέρα. Να, εκεί πέρα ήθελε η Yad σίγουρα, αλλά λάγκαρε power line. Τώρα πιανόμα από το 2 power line, δεν ξέρω. Και τα δύο μαζί. Ναι. Δεν χρεώνεται. Ωραίος, ωραία άμυνα. Δυστυχώς τώρα εδώ είσαι σε μια δύσκολη θέση. Ωραίο έχει την confirm. Σκυφτός, λόγω σκυφτός. Ήταν στην confirm, ναι. Ήταν σκυφτό. Ωραία ελαβή. Δεν θα σκοτώσει, δεν μπορεί να σκοτώσει. Αλλά έχει μια μπάρα και... ωραίος, αλλά τον παίρνει γιατί αναγκαστικά τι θα κάνει και γίνεται chip out. Ναι. Εντάξει, 3-1, αλλά πάει καλά ο... πολύ σωστός. Και ο Αστέρης και ο Νάσος είχε τις σωστές ιδέες, αλλά δεν του βγήκαν, δυστυχώς. Για να δούμε το 3-1. Δυστυχώς, συγγνώμη, δεν μπορώ να δω και το chat εγώ. Τι λένε τα παιδιά. Το chat δεν έχει υποθεί κάτι. Από την πλευρά. Cool. Όλα καλά. Το Mistfinder είναι πρόβλημα. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Nice. Ωραία πρέσα. Ωραία option select. Ωραίος ο project. Βρήκε και κατάφερε να ξεφύγει. Όχι, όχι, όχι. Λίγο λάθος υπολογισμένος. Όταν είχε, θα του είχε κάνει delete το health bar. Αλλά δυστυχώς. Αυτό. Το κατάλαβα. Κρίμα γιατί αυτή τη φορά το έκανε τον Dandy Step, αλλά το έκανε λίγο νωρίς. Δεν έκανε το μεγάλο, έκανε και το μικρό. Χαλάει το Mistfinder, έτσι δεν το χρειάζεται. Με τόσο health που έχει. Ναι. Με level 1, ναι. Το ευθεία. Το πάνω κράταγε, παρακαλώ. Παίζει το πιστολέρο τώρα να εκτελέσει ετοιμός. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Δεν πάει κουνηθεί ο. Παρόλο που είχε μπάρα, έπρεπε κάπως να σου δει να τη χρησιμοποιήσει. Θα μου πει πώς, δεν ξέρω. Δεν είμαι Slayer παίχτης. Δεν έχει και πάρα πολλά. Άξι, μπορεί να κάνει ένα Shell Mary BDC, Dandy YRC. Μπάσκετ τι κάνει κάτι, αλλά. Ωραίο εδώ πέρα, βρίσκεται το opening. Πολύ ωραίο. Περιμένω να δω κάποιον Αστέρι πότε θα κάνει τα Blitz. Γιατί ο Slayer έχει ένα πρόβλημα με τον Blitz, δυστυχώς. Ωραίο. Χαλάει το 25% για την μπάρα ο Αστέρης. Ου, τον έπιασε. Συνήθως δεν είναι γουιφάρι το burst αυτό. Μπορείς να περάσεις πάνω από το Mistfinder με έρντας. Το ευθεία Mistfinder μπορείς να περάσεις άμα κάνεις έρντας, αλλά όχι instant, λίγο πιο πάνω. Είναι ανάλογο, ναι, είναι ανάλογο και το distance, είναι πολλά δυστυχώς. Ωραίος ο project, ίσως έπρεπε να τη βάλει την μπάρα, ίσως, δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό ίσως καλύτερα. Το χτύπησε το 5 heavy. Ωραίο το 6B, ωραίος. Χωρίς μπάρα, πάρα πολύ καλός. Ευτυχώς. Πάρα πολύ καλός. Μπορεί κάποιο super, ναι, μπορεί. Μπορεί. Δεν είμαστε σίγουροι, μάλλον. Θα μπορούσε. Ο Φάουστο όχι. Ο Φάουστο μέχρι να κάνει έρντας έχει πετάξει 3 Mistfinder Runs. Ο Φάουστο έχει, ναι. Ο Φάουστο είναι πολύ κακό.
Αλλά λέει ο Βεσόνιο ότι μπορεί να κάτι να ξέρει. Όχι. Αν ριντάρεις ότι θα σου κάνει Mistfinder, ίσως στα πολύ δύσκολα. Κατά άλλα, όχι. Ναι. Δεν είναι ο preferred τρόπος. Ναι. Δεν θέλει βαφό. Καλά, ο Φάουστ από το ευθεία Mistfinder πρέπει να κάνει Crawl Under. Οπότε, ναι. Κοίτα εδώ μαλάκα, Δεν του κάνει λαβή. Ωραίο το πέτα το αστέρι. Μείον. Ωραίο. Α, δεν ξέρω. Δεν χρειάζεται την βάρα γι' αυτό. Θα γεμίσει τον Μπέρ στο αστέρι. Θα έπρεπε να την είχε χαλάσει. Ωραίος. Ωραίο πάρα πολύ. Και τον κάνει η throw σακί με πατάτες. 4-1. Οκ. Α, για το Jacob Super. Οκ. Λοιπόν, από το επόμενο πάρει. Ναι. Όποιος και να το πάρει, αυτό. Ναι ρε. Ξεκάθαρα. Πόσο είμαστε, 4-1. 4-1. 1-4, αν θες. Ναι. Ο Νάσος προσπαθεί, αλλά είναι λίγο χαμένος. Πάρα πολύ ωραίο, το έχασε δυστυχώς το conversion. Πάρα πολύ ωραίο throw reset. Ωραίος. Lever 2 μπρος πίσω. Όλα true blocks είναι αυτά. Ωραία τα frame traps. Ωραία και η super. Hit confirm στα super. Ωραίο. Ναι, είναι γνωστό ότι εκεί πέρα κάνουμε best. Έχει την πάρα. Ναι. Α! Ναι, τώρα δεν ξέρω αυτό το best λοιπόν. Α, ίσως αν ήμασταν action core θα έκανε combo αυτό το alpha counter. Ή reload. Καλύτερα reload. Άρε μαλάκα. Κρίμα. Πάλι στη γωνία δυστυχώς ο project. Αυτή είναι η φύση του matchup. Δυστυχώς. Εκεί μάται δεν θα πάει για coin αλλά πήγε δυστυχώς. Ναι. Και πήρε και... Α, what? Ίσως έπρεπε να δοκιμάσει κάτω S και όχι κάτω ναι. Dust. Έχει όμως και την μπάρα, δεν τη χάνει... Okay. Ναι. Χέστηκες που έκανες στην ουσιά. PRC, δεν χάνεις κάτι. Τον πάει από τη μία μεριά την άλλη. Λάθος εδώ πέρα, πρέπει να πατήσω αστέρι σκουμπί. Το έχει κάνει Just. Προσπαθεί ο πρώτος εδώ πέρα να βρει... Ή πάλι ίσως έπρεπε να το βάλει, να τον αναγκάσει έστω... Να τον πάει για burst ή να του κάνει πολύ damage. Θα το κάνει τώρα, ωραίος. Ωραίο, αυτό ακριβώς που έλεγα. Δεν πήραμε πειράζει. Το burst. Πάμε και εμείς με για μήτρα σιγά-σιγά. Γέμισε την πουτάνα την μπάρα, ρε γάμο. Δυστυχώς είχε κάνει F2, οπότε είχε το penalty. Ναι. Και τώρα πάλι έκανε F2. Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνει μάσκο πάλι. Όχι! Όχι, είχε κάνει και RC πάρει. Και RC και όλα. Θα είχε κάνει. Δεν θα πρέπει ποτέ μήτρα. Δηλαδή πάρα πολύ ωραία το αστέρι. Εδώ δεν πάω να το κάνει burst. Δεν έχει. Super. Super! Αλφα κάνοντερ! Όχι! Τίποτα, απλά jump. Κρίμα. Ωραία, λοιπόν. Πάμε τώρα να σταματάμε λίγο με αυτές τις μαλακίες. Οκ, okay. Μπορεί όλοι να ζουν στην Κοσμάρτ. Χαρήκαμε τώρα, ναι. Χαρήκαμε, πάμε τώρα. Μαλακίες. Εντάξει, έλα, εντάξει, ναι, okay. Όλοι αυτές τις μαλακίες, μπράβο, ναι, ότι όλοι καλά. Πολύ καλά και πολύ καλά. Είναι... Ωραία, ναι, ταχύτητα. Πάμε λίγο τώρα. Πάμε λίγο σωστό κομμένταρι. Μαχάντ σκριώνεται. Κλασικά πράγματα. Σκούπα starter, counter και είναι το καλύτερο starter του Τζόνι. Πάμε. Drop combo σε τίποτα. Αν τα παιδιά κάνουν κάτι καλό θα το πούμε, αλλά το σύνολο θα λέμε μαλακίες. Πάμε. Ωραία η πρέσα. Ωραίο αντιέρ. Κάνει και τη super. Κάνει cash out, δεν χρειαζόταν, δεν έκανε damage και δεν έχει conversion από εκεί. Άμα ήταν ένα hit το πώς το λένε αυτό το προς τα πάνω, το ξεχνάω πάντα. Crosswise kill. Το crosswise, ναι, εκεί θα ήταν ωραίο το damage super. Αλλά με τα δύο... Μα δεν πάει έτσι, γιατί αν ήταν ένα κάνεις πάλι bunker. Κάνεις ναι, ακριβώς. Επειδή ήταν counter hit κιόλας, λόγω risk. Ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω αν θα πιάσει το. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Δεν παίρνει το γάμο προφανώς. Νομίζω ότι έπρεπε να σε κάνει τέτοιο. Έπρεπε να το έχει ρισκάρει το. Το. Στη special, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Backdash για να φύγει από εκεί πέρα, ναι. Και πέθανε. Το footless. Όπως. Γιατί. Ναι, το footless, μπράβο. Footless journey. Αλλά. Pendant of Down για να δούμε. Δεν έχει τίποτα να κάνει εδώ πέρα ο project. Θα μπορούσε να δοκιμάσει. Αλφα counter, το βέβαια το τσέκαρε ο Αστέρης εκεί. Οπότε το κερδίζει με Blitz. Δεν είχε μήτρα για να κάνει πίσω κάτι ο Αστέρης. Ναι. Σωστή επιλογή. Ωραίο το PDC cancel, αλλά περίεργη. Ναι, το 5J νικάει τα πάντα. Δεν έχει νόημα να κάνεις wake up, dandy steps στον versus Johnny. Είναι σχεδόν άχρηστο. Ναι. Είναι πραγματικά απλά 5J. Όχι είναι άχρηστο, μπορεί να μας το κάνει read, να θα σκοτώσει. Να σε χτυπήσει, ναι. Αυτό είναι, ναι. Okay, σωστό. Δεν πατάει ο ένας, δεν πατάει ο άλλος. Κάνουν κάτι βλακίες εδώ πέρα τα κλασικά τους. Το κλασικό πως ρελίγκει 6P μέσα από το Mist Final και κάτι κερδίζεις. Αυτό κάνει κάποιο πιο γρήγορα από σένα, ξέρω εγώ.
το burst του αστέρι δεν το κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. Ήθελα να κρατήσει. Okay. Ήταν offensive burst, λέμε. Ήθελα να κρατήσει γωνία. Κατάλαβε τώρα. Είναι offensive, αλλά όχι αυτό το λόγο. Με 75 μπάρα το πάει στη γωνία από όπου και να τον πιάσει. Ακουμπήσει, αλλά τέλος πάντων, ναι. Ναι, καλησπέρα σα. Να, ο αστέρι ναι, κάνει καμπάκα, αλλά είναι σε άλλο παιχνίδι. Να το σο. Δεν ξέρω να το χρεώσει. Όχι, ήθελα να δολοφονήσει. Δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Κάνει μπάρτα όμω και πέρα για να φύγει. Δεν έφτασε στο. Δεν αξίζει αυτή η μπάρα ποτέ τον ποτόν. Και επειδή πήρε στη γωνία δεν έχει κάτι να κάνει, δεν κάνει το link. Κάτω το confirm! Κάτω το που. Δεν σκότωσε. Δεν σκότωσε λόγω operation. Όχι, δεν σκότωσε. Δεν έκανε φούτλους. Δεν έκανε φούτλους. Γαμό. Μία φορά πρέπει να κάνει. Έχει σταματήσει να χρησιμοποιείται λίγο το project of φούτλους. Από εκεί που το χρησιμοποιεί συνέχεια. Και να κάνει 6-6. 66 που κάνουν λες λέει. Το έχει σταματήσει αυτό τελείως. Δεν το κάνει. Όπου μαλάκα, Χριστός και Παναγία. 2-5 λοιπόν. 2-5. Τα σλαβεί. Θα περάσουμε τα 3 games. Okay. Δεν ξέρω πώς, αλλά ναι. Αστέρις είναι αυτός. Συγγνώμη, θέλω να πω πάρα πολύ καλός. Όχι, δεν είναι. Ναι, είμαστε άλλο μόνο τώρα. Το σωστό. Ναι, ωραίο. We've punished. Six heavy slash χωρίς option select πίσω για να το σώσει. By the way, να πούμε ότι όταν λέμε ότι δεν είναι καλή τα παιδιά εννοούμε. Κάποιοι μην το παίρνουν literal, γιατί κάποιοι είναι χειρότεροι από τα παιδιά. Το μεγαλύτερο ποσοστό, actually. Αλλά ναι. Ακριβώς. Δεν πάει reset. Αλφα counter. Why? Αλφα counter σε κάτι που χρεώνεται. Γιατί ο Αστέρης μας έχει δείξει ότι δεν μπορεί να το χρεώσει. Το μείον 30 που είναι αυτό. Σκούπα Τζόνι, ο Πάρης και εγώ ξέρουμε τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Counter hit. Τα ξέρουμε καλά. Ωραίο. Άρχισε και jump λαβή. Οκ. Μάλλον, ξεστή, μάλλον έπρεπε να πάει για πιο πολλά 5K ο Αστέρης. Δηλαδή, νομίζω ότι το χρησιμοποιεί, αλλά το χρησιμοποιεί λίγο. Τα πρώτα μάτια το χρησιμοποιήσε. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην το χρησιμοποιήσεις. Ωραίο. Το έκανε μας στο neutral χωρίς να έχει δείξει κάποιο intention ο project να έρθει. Και τώρα που το δείχνει αυτό το intention, το έχει ξεχάσει. Ωραίος. Χρέωσε τον. Όχι έτσι, γαμώ το σπίτι μου, γαμώ. Όχι ο autopilot, ναι, αμάν. Όχι έτσι! Oh my fucking god. Δεν έχει ούτε μπάρα ούτε τίποτα δεν έχει. Πάει να πάρει. Ναι, θα πάει να πάρει τέτοιο. Coin. Όχι, δεν πιάνει και τη Slayer, έχει control body. Δεν έχουν ξαναπέξει τα παιδιά και αυτό. Έλα, σκότω! Δεν ήθελε να το σκοτώσει. Τον σκότωνε. Κάντε γαμώ το σπίτι, γαμώ. Μάλλον εκεί πέρα, χωρίς να θέλω να το δικαιολογήσω, μάλλον είχε κάνει συσκευή στη λάσκα και δεν του βγήκε. Ωραίο ο Αστέρι το low. Κακός ο Αστέρις που δεν μπλόκαρε. Συγγνώμη, what the fuck. Ωραίο. Θα πάρει τη γωνία. Blitz. Ωραίος. Έκανε walk μπροστά. Σκότωσε τον, όχι. Όχι, σκότωσε τον. Τώρα σκότωσε τον, ούτε τώρα τον. Μαλάκα! Okay. Ο άλλος δεν έκανε FD. Ο Αστέρις δεν έκανε FD. Δεν χρειάζεται FD. Κοίταξε τη ζωή του, ρε μαλάκα. Που δεν χρειαζότανε. Συγγνώμη, μπερδέθηκα. Νομίζω είμαστε στο άλλο mode ακόμα. Ήταν half ironic. Όχι, ούτε καν. Να πάω να γαμηθεί το άλλο mode. Fuck. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, αν ήξερε λίγο να χαλάει την μπάρα του σωστά, μετά θα τα δει αυτόν άσχο και θα στεναχωριέται. Να μην στεναχωριέσαι, να γίνει καλύτερο. Δεν χρειάζεται να κάνει το optimal super anime finish. Κάνε απλά ένα RC, πάρε το kill που το χρειάζεται και τώρα θα πάει στο game. Κάτσε στη γωνία, δεν έχει κάτι να το κάνει, δεν έχει τίποτα να το κάνει. Ήρεμα με το Sakuretsu, το έχει κάνει δύο φορές, δεν χρειάζεται να το κάνει και τρίτη. Μωρατάκι. Το διαβάζει, ναι, λέει θα κάνει πάλι Dandy. Το διαβάζει. Θα κάνει Dandy. Ναι. Δεν ήταν knockdown. Okay, αυτό χτύπησε. Cross-up, μάλλον περίμενε cross-up. Εντάξει, έφυγε σχετικά φρύο. 6P, γαμώ το κεφάλι μου. Κάνει 6P για άλλα πράγματα και δεν κάνει εκεί πέρα. Θα πάρει τον knockdown. Όχι. Όχι. Περίεργο αυτό. Ωραίο. Ωραία. Έχει μια ελπίδα. Πρέπει να μπει μέσα. Πρέπει να κάνει αυτό το burst να μετρήσει. Πρέπει να μπει μέσα. Πρέπει να. Όσο έχεις. Έχασε. Δεν έχεις χάσει ακόμα. Μα αυτή την κίνηση χάνεις. Ωραία, λοιπόν. Όταν κάνει μάπα hunts και μπήκε μέσα, δεν έχει νόημα να κάνεις punch. Κάνεις κάτι εκεί πέρα scramble. Δεν έχει νόημα. Τι να παίξεις τώρα εκεί πέρα. Άμα είσαι μείον, άμα του δώσει λίγο χώρο του Τζόνι με τρεις μπάρες. Συγγνώμη που σε διακόπτω. 1-2-3 σβάει, οτιδήποτε, whatever, πέθανε. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Ακριβώς, δεν. Οκ, okay. Τώρα. Why? Ναι, αυτό α πούμε που κάνει. Έχει μπει μέσα και μετά βγαίνει μόνο στο έξω. Και θελώς. Ναι, ακριβώς. Και τα damage. Ωραίο πράγμα, δεν μπορώ να πει. Sexy.
Δεν μπορείς να παίξεις. Έκανε... safe με τον Τζόνι με τις λέει. Δεν μπορείς. Πρέπει να, υπάρχει, να κάνεις υπάρχει. Κάτι. Ακριβώς. Και δεν είναι δυστυχώς μόνο με τον Τζόνι. Εδώ άλλοι χαρακτήρες όπως ο Σολ. Δεν μπορεί. Πρέπει να κάνει να πάρει ρίσκο. Μπράβο. Απλά αυτό δεν θα σου έλεγα ακριβώς. Πολύ σωστός. Ευχαριστώ για την πάσα. Ότι αυτό που αλλάζει είναι το ρίσκο το οποίο θα πάρεις. Δεν αλλάζει ότι πρέπει να πάρεις ρίσκο. Πρέπει να ρισκάρεις εσύ. Λέει ο Kinetic πόσο καιρό παίρνει κατά μέσο ώρα να γίνεις δίσκο στο Xrd. Αυτή είναι πολύ, πολύ δύσκολη ερώτηση. Ανάλογα με τον καθένα. Θεωρούμε ότι... εγώ θα κρίνω τον Quark, γιατί εγώ αυτόν θεωρώ τον Golden... δεν είναι ο μέσος όρος, αλλά... θεωρώ ότι για να γίνεις decent στο Exard, ώστε να καταλαβαίνεις τα πράγματα κτλ. Ένα εξάμηνο. Είμαστε. Και μπορεί κάποιος να πει ότι είμαι υπερβολικός. Άλλος μπορεί να πει ότι είμαι πολύ ευγενικός. Αλλά για μένα τόσο είναι. Ώστε να καταλαβαίνεις, να αρχίσεις να καταλαβαίνεις. Ναι, να γίνεις decent είναι άλλη. Εξαρτάται τώρα τι είναι decent. Τι θεωρεί αυτό, decent ο καθένας. Αυτό θεωρούμε. Εγώ παίρνω τη γενική μορφή του decent και θεωρώ ότι. Ναι. Τόσο παίρνει εάν. Παίζεις το game και προσπαθείς, Είναι σημασία αυτό που λέω. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να κάτσεις ασχοληθείς, να χαλάσεις χρόνο. Και για το χαρακτήρα σου και για το υπόλοιπο όλο game. Και για τα matchup, είναι matchup heavy. Ανέση! Ναι. Το θέμα είναι ότι most of the times δεν θα παίξεις το game για σένα, θα πρέπει να παίξεις εσύ. Ναι, What? Αυτό. Τώρα το κάνει κοσάπ. Dandistep, δεν λειτουργεί. Ωραίο. Αυτό, το Dandy Step έχει η μόνη του χρήση. Πρέπει να το έχασε. Πρέπει να έχασε το level ο Αστερίς. Πρέπει να το έχασε. Νομίζω. Εγώ νομίζω δεν είδα το Stark. Νομίζω το είδα, γι' αυτό το λέω. Αν δεν μάθουμε ποτέ δυστυχώς. Πολύ κακό μπες. Απαράδεκτο μπες. Θέλω να είμαι με τον Έκτορα, αλλά το position μου δεν με αφήνει. Έχεις και στα δίκια σου. Best λιάκα μου. Ωραίο αντιέρα τον. Ωραίο σοβό. Όχι, γιατί. Εδώ αφού. Κάτω πήρε μαλάκα, κλάσσερ το κάτω πήρε. Να είναι κινήσεις, καλά αυτό. Κινήσεις που έχουν πολύ καλό hitbox. Και είναι ρίσκοι στο whiff ή στο οτιδήποτε. Α πούμε όπως το 6P του Slayer. Το nice. Κάνουμε. Μπράβο. Πες το. Sorry. Το κάνουμε όπως option select πάντα με FD. Σε περίπτωση που γίνει class, άμα κάνεις DP, α πούμε. Ωραία. Σε περίπτωση που γίνει class με μια κίνηση του αλουνού. Πάντα. Κάνεις πράσινη άμυνα και σώζεις τον εαυτό σου. Δεν φεύγεις πάνω έτσι το Θεό. Μόνο σου. Ναι. Πάντα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι όχι μόνο θα πατήσω την κίνηση, αλλά να πατήσω και FD από πίσω. Και όσο πιο πολύ παίζεις ένα matchup, τόσο πιο πολύ ξέρεις πόσο ποια πιθανό είναι να γίνει και πού αυτό το πράγμα. Οπότε μπράβο. Το έχεις και λίγο πιο πολύ στο μυαλό σου. Μπράβο. Πάλι δεν του βγήκε το Super Jump Yard. Τώρα normal jump, ναι. Normal jump εκεί σίγουρα δεν το ήθελε. Ναι. Okay. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Το κοιτάει ήταν αυτό, αλλά minor το κοιτάει. Ήθελε το level να το πήρε, randomly. Ωραίο έχει confirm. Ωραίο έχει confirm, ναι. Εδώ πέρα φυσικά ο Νάσος κάνει το κλασικό λάθος. Αυτό που έκανε, πήγε να κάνει godlike πράγμα, θα το πω αυτό. Γιατί πήρε mid combo level 3 και μετά έκανε convert το combo του σε level 3 combo. Σε level, ναι. Το οποίο βέβαια ντρόπαρε, αλλά εντάξει. Εντάξει, είναι, εντάξει, mid, δεν είναι spidey. Ναι. Αλλά ναι. Oh, δεν το έκανε confirm, σκότωσε τον. Όχι, έκανε το λάθος πράγμα και ο άλλος έκανε burst. Οπότε δύο λάθη γίνανε. Όχι. Μπήκα του baitar το best. Το πιστεύω αυτή τη φορά. Ναι, οκ. Okay. Και δεν το μπλόκαρε όμως. Δεν το μπλόκαρε. Αλφακά. Όχι. Ωραίος. Και κόμπο. Χάι. Όχι, είναι στο πάκτα. Εντάξει, τώρα δεν φταίει ο project. Η αλήθεια ήταν στον αέρα. Ήταν δύσκολο να κάνει. Αρσί, έξαρσί. Μπες μέσα γαμώ το σπίτι μου. Όχι. Το σκοτώνει, είπα. Το σκοτώνει, είπα! Πώς καταφέρει! Το σκοτώνει, μπράβο! Πώς κατάφερε! Συγγνώμη κατά αυτιά άλλων. Ο Σπάιντεν ή ο Τσόνι, ναι. Συγγνώμη κατά αυτιά άλλων. Πώς γίνεται, πώς κατάφερε να μην κάνει κόμπο και να σκοτώσει από το counter hit bunker, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιον. Να αφήναμε τον χειρότερο, θα το κατάφερνε. Έχει. Ωραίος ο Αστέρης εδώ πέρα. Ήταν τόσο σύν. Ωραίο ήταν τόσο πάλι. Το πιάνει πάντα να σηκώνεται πάνω. Σε συγκεκριμένα σημεία και έχει το νου του ο Αστέρης. Ωραίο σέτζαμ. Nice. Συν πολλά συν εκεί. Ναι, συν πολύ. Εντάξει, ωραίο. Δεν ξέρω τι πάει να κουνηθεί εκεί πέρα. Καταστροφή. Ωραίο κόμπο. Κάνει και το setup. Το οποίο είναι δεν νομίζω ότι χρειαζόταν. Ναι, δεν χρειάζεται. Αλλά ναι. Level 3, όχι κανένα λόγο. Mental breakdown. Και πολύ. Ναι.
dash. Έπρεπε να κάνει, πρέπει ο project να δοκιμάσει και ένα dash through. Το ξέρω ότι είναι ρίσκο, αλλά πρέπει. Όση μάπα χάσει. Ναι, είμαστε τώρα στο 6-3. Χρειάζεται να ωραία. Μάπα, μάπα, ο, μεγάλο μάπα. Για να και μην τώρα βλέπουμε, βγει μόνος του και εθελώς βγει και έξω. Γαμημένε. Πάει στο range που θα... Yeah, safe, που θα γουιφάρει το coin, αλλά το θέμα είναι να είσαι πιο... Δεν μπορείς να παίρνεις από εκείνο το range πάντα. Μέσα, το κάνει dominate τον Johnny. Με την μπάρα του και με το 6-7 slash του και με το far slash του και με το κάτω slash του. Έχει πολλά buttons. Ίσως έπρεπε να είσαι κανένα αλφα... Ωραίο. Όχι, όχι, best. Κάνε τη γιολιά, κάνε τη γιολιά. Κάνε τη γιολιά, δεν έχει νόημα, ναι, ναι, εντάξει. At that point, νομίζω το μόνο που έχεις να... Ναι, είναι checkmate, ρε φίλε. Ας πρόσεχε ο άλλος να μην είναι σε αυτή την κατάσταση με τον Τζόνι. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Είμαστε στο κλασικό 3-7, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, όσο φορές έχει γίνει αυτό, γιατί γίνεται πάντα 3-7, νομίζω. Διορθώστε με κάνω λάθος. Συνήθως γίνεται ένα 8-3 και μετά πλησιάζει λίγο ο project επειδή κοιμάται ο αστέρις και μετά χάνει πάλι. Αλλά ναι. Εκτός από μια φορά που νίκαγε ο project και το έπληξε. Ναι. Oh, αχ, τα hit confirm. Τι νόημα είχε να πατήσεις 5 heavy εάν δεν περιμένεις το counter hit ώστε να κάνεις crosswise. Ναι. Ή shelter skelter, ένα από τα δύο, αν θες να πας για mix-up. Γιατί το shelter skelter μπορεί να μην είναι κάποιο combo, αλλά παίρνει στη γωνία. Καταφέρνει κάπως και φεύγει, ναι, ακριβώς. Με ένα τετράγωνο movement, box movement από Marvel ήταν αυτό. Αυτό, μπράβο, ένα Dante movement. Άριστο, όχι, πάει όχι, με όχι. Την μπάρα. Εντάξει, ευτυχώς το έσωσε λίγο το Proration. Αλλά, ναι, αλλά ναι. Έκανε ένα κόμπο πολύ κακό, δηλαδή counter. Τον πούσαρε πίσω πολύ το blowback κίνηση. Ναι. Ξέρεις τι, επειδή είναι okay. Counter μικρό bunker και επειδή πάει στη γωνία. Δεν χαλάει την μπάρα να σκοτώσει. Ωρε, πούστη με την μπάρα. Χαλάει για να μην κάνει τίποτα. Ωραία, μη φας, μη μείνεις στο neutral. Μη μείνεις στο neutral, θα σου σκοτώσει. Μη μείνεις στο neutral, μη μείνεις στο neutral. Δεν σ' ακούει. Όχι! Ας το 6P το μπουρδέλο! Πάλι φεύγει. Φύγε! Έχει αντιέρ, 5P εκεί. Μάπα χάντς! Ωραίος. Ω μαλάκα, το πήρε το hit. Δεν έχει coins όμως. Δεν έχει coins. Θα πάει να το κάνει δύο λαβές. Αυτό θα έλεγα. Θα πάει να το κάνει δύο λαβές. Λαβή ρε γαμημένε, δεν έχεις πάρει είδηση. Και τον σκοτώνει. Γι' αυτό το Guilty Gear είναι δύσκολο game, γιατί πρέπει να έχεις την αντίληψη και να ξέρεις σε τι κατάσταση είναι ο άλλος. Έχεις πολλά meter να δεις την οθόνη τι γίνεται, από όσο burst έχει, ποιο round είναι. Πρέπει να σκεφτείς, δεν πρέπει να παίξεις autopilot, όπως κάποιοι χαρακτήρες. Όχι, okay, το έκανε λάθος, ξέρεις, αυτό δεν πιάνει. Ναι, δεν πιάνει. Δηλαδή, για να είμαστε, γίνεται rejected το Divine Blade, αλλά ο Johnny επειδή είναι λίγο out of range, δεν κάνει τίποτα και κατεβαίνει κάτω και σου κατέβει. Ζωή. Γι' αυτό είναι ο ίδιος λόγος που ούτε το coin πιάνει Blitz. Είναι μακριά ο Τζόνι. Ξεφεύγει ο Νάσος και να, αυτό που έκανε τώρα με το jump YRC. Αν θες να χρησιμοποιήσεις για μένα Dandy Step, τότε κάνε YRC. Στο wake up, no. Παίρνει το knockdown. Δεν πετάει coin. Ναι, αυτό περίεργο, Είχε level 2 και σου λέει κάτσε, έχω 2 μόνο. Πήγαμε το σκέφτηκε αυτό, βέβαια. Όχι. Αυτό θέλει delay, θέλει manual delay. Οκ. Okay. Έλα, κάνε και αυτό που κάνει. Πήγε από τα γερνή, δεν του βγήκε. Όσοι δεν έπρεπε να χαλάσει ποτέ την μπάρα. Ναι. Έκανε μπράβο, έκανε η Ad σε Sway, ναι. Έκανε Air Sway κατευθείαν. Σβάι, συγγνώμη. Σβάι. Το σκέφτεται λίγο τώρα, project. Εντάξει. Σου λέει πρέπει να το πάω τουλάχιστον καλύτερα από ό,τι το πάω κάθε φορά. Αυτό το σκέφτεσαι πολύ αργά όμως, Νάσο. Το σκέφτεσαι πάντα πολύ αργά. Νάσο. Πρέπει να το σκέφτεσαι από το πρώτο game. Ανάζω. Επειδή μου έχει πει ότι μου έχει πει, δεν σκέφτεσαι ναι, τίποτα. Γι' αυτό ο Τζόνι δεν το κάνει αυτό. Ο Τζόνι απλά παίρνει το distance, του κάνει το transport, σε σβάει και είναι safe από τον Blitz. Ναι. Ναι, το έχει δει 100 φορές, είμαι σίγουρο. Ναι. Αυτό έκανε όμως η Ad γιατί ήθελε να κάνει κάτι άλλο. Μαστεριά, δεν ξέρω. Πέσει σαν και εμένα ο Αστέρης. Mistfiner. Οκ. Okay. Ο Νάσος δεν καταλαβαίνω. Αν δεν πάρει το χώρο του, αν δεν προχωρήσει μπροστά. Then, θέλει να κάνει η Ad έξω από τη γωνία για να είναι αυτός με στη γωνία. Αλλά δεν καταλαβαίνετε, αυτό δεν λειτουργεί. Δυστυχώς. Απλά πατάει P και σε κόβει. Είναι αυτό που λέγαμε με ένα άλλο άτομο του community. Sorry, πες. Ναι, εξάλλου εσύ να κάνεις super jump Ad για να βγεις από την άλλη και να αλλάξει ο χαρακτήρας σου κατεύθυνση. Με το kick δεν έχεις αρκετό hit για να κάνεις τίποτα από αυτό.
Απλά το κοιτάς έτσι. Και λες, okay, και μπορεί να σου πατήσει κουμπί, μη σου πω. Άσε πως θέλει, δεν έχει πατήσει. Είναι αυτό που λέγαμε ένα άλλο άτομο του community που το εξηγούσε ένα πράγμα, ότι το να πάρεις το χώρο σου δεν σημαίνει να κάνεις έρντας. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Ο Νάσος δεν έχει προχωρήσει μια φορά μπροστά. Μπροστά με, για να πάει να κάνει κάποιο με movement, ακριβώς. Έχει προχωρήσει με κουμπιά, με specials. Ή με special, μπράβο. Δεν έχει νόημα το yard, όσες φορές και να το κάνεις δεν πιάνει το yard. Δεν... Είναι πολλά αυτά που μπορεί να σε κόψει ο Τζόνι. Δεν έχει νόημα, τι να κάνουμε τώρα. Σε ένα άλλο game ίσως. Ωραίο, εντάξει. Δεν μπαίνει τον damage αλλά... Τον σέβεται εκεί ο Αστερίς. Του κάνει και best bait αλλά δυστυχώς το έφαγε το best πάλι. Δεν πιάνει το μπουρδέλο τον Dandy Step. Μπορείς να το κάνεις όσες φορές θες. Θα σου κάνει Zvai YRC 5K. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το matchup. Να τρώσουμε εδώ πώς το ρίσκο πήρε τώρα ο Project που έκανε Erdas Thumb Kick. Τον χτύπησε μια φορά, δεν του κάνει τίποτα. Και άμα είχε κάνει άλλος πάνω Beast Fire θα και πεθάνει. Ακριβώς. Το ρίσκο που παίρνει να έχει και το αντίστοιχο reward. Δηλαδή σε φάση να σου δίνει κάτι, έστω να σου δίνει χώρο, έστω να σου δίνει knockdown, κάτι. Όχι. Ωραίο conversion. 9-3 λοιπόν. 9-3 και πάμε για το The Classic. Ναι. Από ό,τι φαίνεται. Ναι. Ο Νάσος σίγουρα τώρα είναι στεναχωρημένος, αλλά το να είσαι στεναχωρημένος δεν φτάνει μέχρι ένα σημείο. Μετά πρέπει απλά να κάτσεις και να κοιτάξεις τον αυτό στον καθρέφτη. Εντάξει, δεν μπορείς και, δεν μπορείς και έτσι να, πας, να πεις θα παίξω να φέρεις το 10. Δεν έχουν παίξει καθόλου. Διόρθωσε με να κάνω λάθος. Μεταξύ τους. Τίποτα, δεν έχουν παίξει, δεν έχουν κάνει practice, δεν έχει... Μα γιατί δεν να άλλαξε κάτι. Μένα, ωραίο conversion. Αυτό είπα το κάνει και 5 μάτς πριν 6 πόσα ήταν. Αυτό ακριβώς λέγαμε. Άφησε το jump S να χτυπήσει παραπάνω. Γιατί δεν το χτυπάς, πώς το κοιτάει. Πάρη, για μένα δεν έχει νόημα αυτό που λες. Γιατί πάρα πολύ απλά όταν λες την κουβέντα. Αστέρι, θα παίξουμε first to 10. Είναι up to you να κάτσεις και να κάνεις. Δεν είχε την τζίκη, συγγνώμη. Όχι. Δεν είχε. Και να είχε είναι ένα hit, θέλει παραπάνω από ένα. Στέρι χάσει για να κάνεις comeback. Ωραίο. Αλλά δεν κάνεις hit confirm γιατί είναι άχρηστος. Και πατάει κουμπιά γιατί είναι άχρηστος. Τσεκάρε το best. Ωραίο delay το best. Το project. Ναι. Τίποτα να σου πω κάτι. Το τελευταίο match βέβαια. Αν θέλεις να βελτιωθείς. Αν θέλεις να βελτιωθείς και να αλλάξεις. Ας κάτσει ο Νάσος και ας ακούσει αυτά που λέμε τώρα. Και ας βελτιωθεί από αυτό. Αν όχι. Δεν πειράζει, ας ξαναζητήσεις από τον Αστέρι first to 10. Ναι, όταν το ego του θα κάνει heal. Ναι, αλλά δεν σέβεται το mid του Τζόνι εκεί πέρα. Ο Τζόνι έχει το setup εκεί πέρα. Δεν μπορεί, είναι hold it, όλοι οι χαρακτήρες κάνουν hold. Τέλος. Ω, δεν έπιασε το 6P. Το έχει φάει 60 φορές όμως. Ναι. Μ' αρέσει που λέγανε τα παιδιά αρχές που το είχαν πει ότι έχει αυτό το πράγμα ο Τζόνι. Ότι είναι φάση από αυτό. Ναι, καλά. Εντάξει, καλά. Και άμα σου κάνει ένα delayed low. By the way, όταν λέμε φάση, απλά αυτή τη φορά το εννοούμε. Δεν το λέμε για. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα timing συγκεκριμένο που κάνει overhead άμυνα. Αυτό μιλάμε τώρα για άμα στο πάει για meet, για το wake up. Το θέμα είναι ότι δεν βγει κανεί react. Γιατί πατάς εκεί στο. Δηλαδή, γιατί πάτησε εκεί. Έχει κατεβάσει ρολά. Αυτό είναι λάθος tech εκεί πέρα. Θα μπορούσε να έχει πεθάνει. Το tech το κάνουμε κρατώντας κάτω πίσω ή πάνω πίσω ή κάτι τέτοιο. Κοίταξε τους που κοίταξαν εκεί δύο. Να κάνεις tech πράσινη άμυνα, όχι tech κουμπιά. Γιατί μπορεί να σκοτώσει. Πράσινη, βάλ την πουτάνα την μπάρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Μην την βάλεις εκεί. Αλλά με λάθος special. Όχι έτσι. Πέρασε από κάτω το 2 chain. Ναι, ή πέρασε ή ήταν whiff έτσι κι αλλιώς νομίζω, αλλά ναι, θα πέρναγε. Burst δεν το κάνει, θα πεθάνει. Εδώ μπορούσε να μπλοκάρει ο Αστέρης. Και τώρα θα το τσιπάρει yad, death. Κάνει low yad, death. Κάνει yad. Τέλος. Εντάξει, ναι. 13. Ήταν σε κίνηση very checkmate. Fancy. Ναι. Τα levels του Johnny κάνουν run out. Το level το χάνει ο Johnny όταν κάνει release το Mistfinder. Συγγνώμη. Να το πω γενικά. Πάρη θα κάνει το outro σου. Απλά δώσουμε ένα λεπτό και να το εξηγήσω. Ο Johnny παίρνει levels όταν χτυπάνε τα coins. Το επόμενο Mistfinder που θα χρησιμοποιήσει αφού έχει χτυπήσει τα coins, έχουν χτυπήσει, είναι το level 2 ή level 3 και μετά ξαναγυρίζει σε level 1 και πρέπει να ξαναχτυπήσουν τα coins για να πάρει level. Έτσι λειτουργεί αυτό το mechanic. Πες πάρει. Νομίζω, κάτσε πρέπει καταρχάς να δώσουμε τα λεφτά στα παιδιά που τα χρωστάω.
Νομίζω ότι είδαμε το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρω. Ναι. Ήταν και 50-50 τα points, αυτό μου αρέσει. Για να ποιος κέρδισε. Εντάξει, εντάξει τώρα, τα παιδιά απλά θέλουν να είναι ευγενικοί. Και καλά κάνουνε. 20 και ο Ζάμαν. Ζάμαν, είναι το καινούριο Ντάμν που λένε οι Zoomers. Τους μισώ. Τέλος πάντων. 62.000 go to Hakkonen and... Δεν σου χρωστάει, Γιώργο. Εγώ θα στα δώσω για αυτόν. Αλλά ναι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Για μένα είναι ένα καλό reminder αυτό προς όλους. Ότι... όταν λέμε ότι θα κάτσουμε και θα παίξουμε και θα δούμε, πρέπει να το εννοούμε. Γιατί, ή τουλάχιστον αν δεν μας πειράζει δεν, και θέλουμε να περάσουμε καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κατά τα άλλα όμως πρέπει να παίξουμε, γιατί αλλιώς ο άλλος μπορεί να είναι και καλύτερός μας. Ναι. Και να γίνει αυτό. Κατά τα άλλα, ευχαριστούμε παιδιά που είστε μαζί μας. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάνει κάτι άλλο. Ναι, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που παίξατε το prediction, μεγάλο jackpot. Ακριβώς. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και κάτι για Guild Gear, νομίζω, για Exard. Ναι. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα μιλήσω και με τα παιδιά, με όλους, για να δω. Γιατί εγώ είμαι σε μια περίεργη φάση, αλλά θέλω να υπάρχει κάτι. Και ευχαριστούμε και τα παιδιά τα οποία παίξανε. Γιατί ό,τι και να λέμε και ό,τι και να ακούγεται. Ναι, χρειάζεται κάποιο mental. Ειδικά για τον Αστέρι που έχει παίξει και άλλα τουρνουά σήμερα, είναι λίγο κουραστικό, ρε παιδί μου. Ακριβώς. Ναι. Θέλανε να παίξουν το παιχνίδι που το αγαπάνε, ελπίζω, και οι δύο τους. Το αγαπάνε και οι δύο, ούτως ή άλλως ξέρουμε και οι δύο το πόσο αγάπη του έχουν αυτό το game. Και το εννοώ αυτό. Μπράβο, παιδιά, ευχαριστούμε και θα σας δούμε κάποια άλλη στιγμή. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.